από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου. Κάποτε πήγε ένας νεαρός που ήθελε να γίνει μοναχός κοντά στον γέροντα Ιωσήφ. «Ε, γέροντα, σε βλαβούμε, σε αγαπώ πολύ και θέλω να γίνω μοναχός». «Να γίνεις, παιδί μου, ο Χριστός κανένα δεν διώχνει. Να, πάρε αυτό το κελάκι, να και το κρεβατάκι σου. Και από αυτή τη στιγμή θα κάνεις απόλυτη υπακοή». Μετά όμως από λίγες μέρες άρχισε τις ανυπακοές, μη δείχνοντας καμιά διάθεση για διόρθωση. Ύστερα από αυτή τη διαγωγή τον κάλεσε ο γέροντας και του είπε: «Έλα εδώ, παιδί μου. Πάρ' τα ρουχαλάκια σου, βάλ' τα στη μασχάλη σου και τράβα. Αν από τώρα κάνεις το δικό σου θέλημα, μεθαύριο θα ανεβείς πάνω στο σβέρκο μας». Και τον οδήγησε στο σπίτι του. Μέχρι ενός σημείου ο Άγιος Γέροντας ανεχόταν τις αδυναμίες των υποψηφίων μοναχών, κατόπιν γινόταν αυστηρότατος. Και αυτό βέβαια πάλι από αγάπη. Το έλεγε μια φορά στους υποτακτικούς του, δύο φορές, τρεις φορές, έπειτα, παραπέρα, όχι. Ο πατήρ Αθανάσιος. Όπως προαναφέραμε, ο πατήρ Αθανάσιος ήταν κατά σάρκα αδελφός του γέροντα. Ήλθε δίπλα του αμέσως μετά την αποθεραπεία του από το ατύχημα στο ναυτικό στα μέσα του 1933. Ήταν δε εξαιρετικά μορφωμένος για τα δεδομένα της εποχής, αριστούχος, απόφυτος της ανωτάτης εμπορικής σχολής και άριστος καλλιγράφος. Ανάμεσα στα άλλα χαρίσματά του ήταν και η μουσική. Στον κόσμο ήξερε δυτική μουσική και έπαιζε βιολί. Όταν ήλθε στο Άγιο Όρος έμαθε και βυζαντινή μουσική, πολύ καλά, από τον γέρο Μόδεστο και είχε άριστη φωνή. Είχε δε τόση αντοχή που μπορούσε να βγάλει μόνος του ολόκληρη αγρυπνία, 7-8 ωρών, με τα ψαλσίματα και τα διαβάσματα. Εν τούτης, παρά τα ζηλευτά για την εποχή του ακαδημαϊκά προσόντα, ο πατήρ Αθανάσιος είχε πολύ ταπείνωση και σημασία δεν έδινε σε αυτά. Τόση αδιαφορία είχε, ώστε ούτε καν που θυμόταν ότι είχε σπουδάσει. Επίσης είχε εκπληκτική σωματική δύναμη και αντοχή. Περισσότερο από όλους γύριζε τα μοναστήρια και τις σκήτες για δουλειές της συνοδείας. Έπαιρνε τα εργόχειρά μας και τα έδινε στα μοναστήρια για τρόφιμα, ρούχα και κάθε τι αναγκαίο. Έκανε όλη την αχθοφορία χρόνια ολόκληρα, παρόλο που είχε πρόβλημα στην καρδιά του και βροχικό άσθμα κληρονομικό. Για να αποφεύγει τις συναντήσεις με διαφόρους μοναχούς και την συνεπακόλουθη αργολογία μαζί τους, συνήθως περπατούσε τη νύχτα. Όσοι έχουν περπατήσει νύχτα μέσα στα βράχια και στα κακοτράχαλα μονοπάτια του Αγίου Όρους γνωρίζουν πόσο επικίνδυνο είναι κάτι τέτοιο. Φορούσε ένα ζωστικό κουρελιασμένο, γεμάτο από μπαλώματα λογής λογής και κρατώντας στο χέρι πάντοτε ένα μεγάλο τριμμένο κομποσχήνι, περπατούσε λέγοντας την ευχή. Οι παλιοί ασκητές στον Άθωνα τον θυμούνται ακόμα και τώρα να περπατάει τις νύχτες με ένα τεράστιο ντουρβά στην πλάτη του που στο μέγεθός έμοιαζε με ντουλάπα. Τόσο δε κουράστηκε με την αχθοφορία που τελικά στράβωσαν τα πόδια του. Για τους τόσους κόπους που έκανε περπατώντας κάθε νύχτα, ο γέροντας του έλεγε: «Θα γράψουν ιστορία στο Άγιο Όρος ότι ο πατήρ Αθανάσιος του γέροντος Ιωσήφ ήταν τέτοιος». «Ε, γέροντα, μην τα λες αυτά, εγώ είμαι σκέτη σαβούρα». «Τέτοιος πάτερ Αθανάσιε που είσαι, ποιο δρομάκι δεν περπάτησες φορτωμένος». Κάποια φορά, επιστρέφοντας στη συνοδεία το πρωί, στο τέλος της αγρυπνίας τους, όταν χτύπησε την εξώπορτα, λέει ο γέροντας: «Θα πάω εγώ να ανοίξω, μην είναι κανένας ενοχλητικός». «Ποιος είναι?» ρώτησε ο γέροντας. «Είναι αυτός που είδε ο Άγιος Μακάριος με τα κολοκύθια». Υπονοούσε τον διάβολο, αυτοαποκαλούσε τον εαυτό του διάβολα. «Α, ο πατήρ Αθανάσιος. Ορίστε, περάστε». Τον κατάλαβε βέβαια ο γέροντας από τη φωνή, αφού αδελφός του ήταν. Του άνοιξε λοιπόν και πέρασε μέσα ο πατήρ Αθανάσιος με τον ντουρβά, τα σακούλια, τα καλάθια, με γερμένο το κεφάλι και την καμπούρα που είχε αποκτήσει με την πολλή αχθοφορία. Και του λέει: «Πράγματι, ίδιος με εκείνον με τα κολοκύθια είσαι, ντουρβάς μέχρι εδώ πάνω. Καλάθια από εδώ, καλάθια από εκεί, σακουλάκια από εδώ, μπουκάλια από εκεί. Είσαι οπλισμένος σαν αστακός».
Ο πατήρ Αθανάσιος δεν είχε την ίδια ασκητική αυτοθυσία όπως ο γέροντας. Εν τούτης όμως πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες, διότι κάνοντας αυτός όλα τα απαραίτητα τρεξίματα, έδινε την ευκαιρία στον γέροντα και τον πατέρα Αρσένιο να ασχοληθούν περισσότερο με την ησυχαστική ζωή και την νοερά προσευχή. Ο γέροντας Ιωσήφ δεν ήθελε να γίνει ούτε ιερεύς, παρόλο που ήταν αγνότατος και αμόλυντος από τον κόσμο, για να μην έχει ασχολίες με θείες λειτουργίες και εφημερίες, ώστε να είναι απερίσπαστος για να επιδίδεται στο έργο της νοεράς προσευχής. Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλος ο πόθος της ησυχίας, που δεν τον ήλκυε το μέγα αξίωμα και μυστήριο της ιεροσύνης, το οποίο ουδόλως υποτιμούσε, αφού είναι το κέντρο της όλης εκκλησιαστικής ορθοδόξου ζωής. Ώστε έλεγαν με τον πατέρα Αρσένιο, «Άμα γίνουμε ιερείς, όλοι θα μας λένε, έλα σε αυτήν την ακαλύβα να λειτουργήσεις, πήγαινε στην Αγρυπνία σε αυτήν τη σκήτη, άντε στο τάδε μοναστήρι». Τυπικό έτσι δεν θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και επομένως δεν μας χρειάζεται ιεροσύνη. Θα βρούμε κάποιον παπά να μας κάνει πότε-πότε θεία λειτουργία για να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων. Παρόλο που ο πατήρ Αθανάσιος είχε υπερφυσική σωματική αντοχή και μεγάλη φιλοπονία, εντούτοις ήταν αδύνατος στον πόλεμο με τους λογισμούς. Δεν έλεγε την ευχή συνεχώς όπως δίδασκε ο γέροντας και γι' αυτό εταλαιπωρείτο από αυτόν τον πόλεμο. Έκανε όμως και παρακοές και πολλές φορές το δικό του θέλημα. Έτσι έπεφτε στην απελπισία και στην απόγνωση, αλλά ευτυχώς που είχε τον γέροντα και τον κρατούσε. Για τον πατέρα Αθανάσιο προσευχόταν εκτός του γέροντος Ιωσήφ ο πατήρ Αρσένιος και ο παπά Εφραίμο Κατουνακιώτης. Μια φορά ο γέροντας είπε «Σήμερα προσευχήθηκα για τον Θανάση τόσο πολύ που αδύνατον ο Θεός να μην τον ελεήσει». Δύσκολο άθλημα η πνευματική πατρότητα. Ο πνευματικός πατέρας πρέπει όχι μόνο να δίνει διαρκώς το καλό παράδειγμα, αλλά και να υποφέρει διαινεκώς τις αδυναμίες και τα σφάλματα των παιδιών του. Πόσο επίμοχθος και κοπιαστική είναι η θέση του πνευματικού πατρός με τις μεγάλες ευθύνες της, αφού επιπονότερον πάντων εστί το άρχιν ψυχών κατά τους πατέρας. Μέριμνες, κόποι, πειρασμοί, θλίψεις, αναστεναγμοί, φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, προσευχή, δακρύβρεχτες οικεσίες, κατηχήσεις, παρακλήσεις, επιπλήξεις, χαρακτηρίζουν τη ζωή του πνευματικού πατρός. Ο πνευματικός πατέρας και ο γέροντας υποφέρει τα πάνδυνα μέχρι να μορφώσει τον Χριστό μέσα στις ψυχές των πνευματικών παιδιών του. Διότι κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και διαφέρει ο ένας από τον άλλο όσο το βαμβάκι από το σίδερο. Μερικές ψυχές πείθονται με πολλή ευκολία, ενώ άλλες ψυχές χρειάζονται το καμίνι των πειρασμών για να μαλακώσουν. Και όσο πιο δύσκολος χαρακτήρας είναι ο υποτακτικός, τόσο πιο επώδυνο είναι το έργο του πνευματικού και γέροντος. Γι' αυτό από εμπειρία του έγραφε ο γέροντας. «Άριστον ήτο να ήσαν όλοι αγαθού χαρακτήρος, ταπεινοί και υπάκουοι. Όμως, αν συντύχει κανείς εκεφύσεως σκληροτέρα σιδήρου, ας μην απελπίζεται. Θέλει αγώνα, αλλά χάρη τη Θεού δύναται να νικήσει». Ο δε Θεός δεν είναι άδικος να ζητήσει άλλα αντί άλλων, καθώς έδωκε τα χαρίσματα, ζητεί και την ανταπόδοση. Ως άνθρωπος, ο πατήρ Αθανάσιος λοξοδρομούσε. Ο Θεός όμως έβλεπε τους κόπους που έκανε για την αδελφότητα και κυρίως την επιμονή του στην μετάνοια και την επανόρθωση. Σηκωνόταν καμιά φορά να τον μαλώσει ο γέροντας και με ταπείνωση του έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος «Χτύπα εδώ για να σκοτωθώ». Πάντως, παρά το αδύναμο του χαρακτήρα του, ο πατήρ Αθανάσιος πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον γέροντα. Το δε μεγάλο καλό του πατρός Αθανασίου ήταν ότι, ενώ τόσο δυσκολευόταν στην πνευματική ζωή, εντούτοις από τον γέροντά του δεν έφυγε, αλλά παρέμεινε στη μαρτυρική υπακοή μέχρι τέλους. Έτσι, σιγά σιγά, πίπτον και συνεχώς εγυρώμενος και βάζοντας συνέχεια αρχή, έφτασε σε επίγνωση της ασθενειάς του. Χάρη σε αυτήν υπέμεινε και τη συνεχή παιδεία από τον γέροντα. Έτσι έφτασε σε βαθιά ταπείνωση και πάνω σε αυτήν θεμελιώθηκε η μεγάλη του αυταπάρνηση. Επειδή ο πατήρ Αθανάσιος καθημερινά πισχολείτο με τις ατέλειωτες αχθοφορίες, ερχόταν παράωρα.
Γι' αυτόν τον λόγο και για να μην ενοχλεί το τυπικό της αδελφότητας, ο γέροντας Ιωσήφ του είχε κάνει ένα καλυβάκι μικρούτσικο έξω από τη μάνδρα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σοδούλικο κελάκι του είχε μία χτιστή σόμπα και δύο τάβλες για κρεβάτι, μόλις που περίσσευε ένα κομματάκι χώρου για να κάνει τις μετάνοιες του. Ερχόταν λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος κατάκοπος από τις αχθοφορίες, έκανε τα πνευματικά του καθήκοντα και έπειτα τον έπαιρνε ο ύπνος μπρούμητσα και καθώς κοιμόταν όπου τύχε από την κούραση, ακουμπούσε πολλές φορές τον χειμώνα πάνω στην αναμένη σόμπα, αλλά δεν κεγόταν, τον φύλαγε ο Θεός. Καμιά φορά μπαίνοντας στο κελί του για να ξεκουραστεί από τον υπερβολικό κόπο, έβλεπε και κάποια οχιά. Με αδιαφορία της έλεγε «Αν θες, τσίμπαμε». Και έπεφτε για ύπνο. Και η οχιά έφευγε. Αυτός ο άνθρωπος θαυματουργικά ζούσε. Τον έσωζε η χάρη του Θεού. Άφησε ιστορία στο Άγιο Όρος ο πατήρ Αθανάσιος με τους τεράστιους ντορβάδες του. Όπως προείπαμε, βάδιζε μόνο νύχτα και το πώς δεν γλίστρησε σε κάποιο γκρεμό με τέτοια φορτία, μέσα στα άγρια σκοτάδια, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Μια φορά ερχόταν από τη μακρινή Γουρνοσκήτη. Είχε αμπέλια εκεί η μονή του Αγίου Παύλου στην περιοχή Μονοξυλίτη και πήγε να πάρει στα φύλλα. Μετά πέρασε την οροσειρά του Άθωνα και πήγε στην Κωνσταμονή του και φορτώθηκε κυπουρικά. Κατόπιν πέρασε και από άλλα δύο μοναστήρια και φορτώθηκε και από εκεί άλλα τρόφιμα. Τέλος, πήρε τον δρόμο της επιστροφής με ένα γιγάντιο ντορβά σαν ντουλάπα και με διάφορα σακούλια κρεμασμένα άλλα στη ζώνη και άλλα στα χέρια του. Ούτε τα μουλάρια δεν φορτώνουν έτσι. Έτσι από αγάπη φορτωμένος τρόφιμα πήρε τον δρόμο της επιστροφής και έφτασε στον αρσανά της Ιεράς Μονής του Αγίου Παύλου. Εκεί βλέπει ένα βαρκάρι με το γιο του και του λέει «Πού πας βαρκάρι? Πάω για την Αγία Άννα. Με παίρνεις και μένα? Να σε πάρω». Κάθισε στη βάρκα με τον ντουρβά στην πλάτη και ιδρωμένος όπως ήταν σκέφτηκε «Να μην τον βγάλω και κρυώσω, ας τον έχω στην πλάτη». Κουρασμένος και νισταγμένος όπως ήταν, σε λίγο τον πήρε ο ύπνος. Σε ένα όμως ξαφνικό κούνημα της βάρκας έπεσε ο πατήρ Αθανάσιος με τον ντουρβά μέσα στη θάλασσα και ναι μεν ήταν ναύτης παλιά, αλλά δεν ήξερε καθόλου κολύμπη. «Πω, πω», φώναξε το παιδί, «πατέρα, πάει ο καλόγερος, βούλιαξε». «Ωχ, θα πάμε και φυλακή τώρα», φώναζε απελπισμένος ο βαρκάρης. Ευτυχώς όμως με τα κουπιά τον μάγκωσαν, τον σήκωσαν και τον έβαλαν μέσα στη βάρκα. Και όπως ήταν καταβρεγμένος και ζωσμένος τον ντορβά, έτσι και παρέμεινε, βγήκε στον αρσανά της Αγίας Άννης και ανέβηκε πάνω στο γέροντα, σαν να μη συνέβη απολύτως τίποτε. Ο πόλεμος των λογισμών του είχε χαρίσει βαθύτατη αυτομεμψία και αυτή μία υπερφυσική αυταπάρνηση που δεν λογάριαζε τίποτα. Ο πατήρ Αθανάσιος, όπως προαναφέραμε, πολύ δυσκολευόταν στον πόλεμο κατά των λογισμών και καμιά φορά αυτοί οι πόλεμοι είχαν και γούστο. Κάποτε έχασε την υπομονή του και είπε «Αφού οι πειρασμοί δεν τελειώνουν, θα πεθάνω». «Και τι θα κάνεις?» το ρωτά ο γέροντας. «Θα κάνω απεργία πείνας. Δεν θα φάω μέχρι να με πάρει ο Θεός». «Κάνε», του λέει ο γέροντας. «Άστον, άστον να κάνει», είπε στον πατέρα Αρσένιο. Σωστός στρατηγός ο γέροντας. Με την οξυτάτη διάκρισή του κατενόησε πως τα λόγια δεν θα τον ωφελούσαν. Τον άφησε λοιπόν να ξεθυμάνει. Και ο πατήρ Αθανάσιος για 7 ημέρες ούτε έφαγε ούτε ήπιε. Είχε και μια μαγκούρα και ακουμπούσε μέσα στο εκκλησάκι με το κομποσχήνι. Και όπως ήταν σκελετός, απορούσαμε πώς στεκόταν όρθιος. 7 ημέρες χωρίς φαΐ, νερό και ύπνο και ακόμα ζούσε. Πολύ σκληρός. Πέρασαν 7 μέρες και έβλεπε πως δεν πεθαίνει. «Φάε κάτι, πάτερ Αθανάσια», του λέει ο γέροντας. «Όχι, ας το παλιό σκύλο να ψοφήσει». «Τώρα θα σε φτιάξω», σκέφτηκε ο γέροντας και φωνάζει δυνατά για να ακουστεί σε όλους. «Πάτερ Αρσένιε, κάνε πλακούντια», σκεπτόμενος πως θα σπάσουν την μύτη του πατρός Αθανασίου. Άρχισε λοιπόν ο γέρο Αρσένιος να τηγανίζει. Γέμισε ο τόπος από τη τσίκνα και τη μυρωδιά. Έτσι άνοιξε όλον η όρεξη και οι πατέρες έφαγαν από 2-3 τηγανίτες. Ο πατήρ Αθανάσιος κοιτούσε. Στο τέλος δεν άντεξε από την έντονη μυρωδιά και την πείνα και είπε «Άντε μωρέ, εγώ δεν πεθαίνω». Λέει ο γέροντας, «αφού δεν πεθαίνεις, φάε. Να οι τηγανίτες εδώ». «Άντε μωρέ, δεν πεθαίνω, θα φάω», λέει ο γέροντας. «Αν θέλεις, φάε. Αφού δεν πεθαίνεις, φάε».
«Άντε, πατήρ Αρσένιε, τηγάνισε και για τον πατέρα Θανάσιο που είναι και νηστικός». Αρχίζει να τρώει. Παίρνει μια τηγανίτα, παίρνει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη. Πού τις έβαζε? Το στομάχι εξασθενημένο από την ασιτία και να τρώει αυτό το τηγανιτό ζυμάρι. Ήταν υπερφυσικός άνθρωπος. Έφτασε τις 7. «Ε», λέει ο πατήρ Αρσένιος ενοχλημένος, «δεν τηγανίζω άλλο. Πότε θα χορτάσεις εσύ? 7 έφαγες». Αυτός ήρεμος απάντησε: «Πατέρ Αρσένιε, άμα ανοίξω τη ζώνη μου μια τρυπούλα, άλλες 7 θα τηγανίσεις». Παρατάει τότε το τηγάνι ο πατήρ Αρσένιος και λέει: «Τότε πάρε το τηγάνι εσύ, πάρε και το κουρκούτι και κάτσε και τηγάνιζε». Και σηκώθηκε και έφυγε. Ο πατήρ Αθανάσιος, παρά τις παρακουές και την κόπωση που προκαλούσε στον γέροντα, εντούτοις είχε και θεϊκές αποκαλύψεις. Κάποτε που ήσαν όλοι οι πατέρες μέσα στο εκκλησάκι τους, στο τέλος της λειτουργίας, πλησιάζει το γέροντα και του λέει: «Τι είναι αυτό που είδα, γέροντα? Εδώ, όπως καθόμουν στο στασίδι, είδα τον παπά Εφραίμ με μια ράβδο και δεξιά και αριστερά ήσασταν εσείς και ο γέρο Αρσένιος». Ο γέροντας κατάλαβε ότι αυτό ήταν θεία αποκάλυψη για τον υποτακτικό του πατέρα Εφραίμ, ότι θα γίνει ηγούμενος. Για να προστατεύσει όμως και αυτόν και τον πατέρα Εφραίμ από την υπερηφάνεια, του είπε: «Άντε, κοιμάσαι μέσα στην εκκλησία και βλέπεις όνειρα». Συχνά έλεγαν μερικοί μοναχοί στον γέροντα ότι ο πατήρ Αθανάσιος είναι σωστός άγγελος, και εκείνος απαντούσε: «Είναι άγγελος, αλλά να προσέχετε μην του πατήσετε την φτερούγα». Και το έλεγε αυτό επειδή μερικές φορές ο πατήρ Αθανάσιος θύμωνε. Μέχρι τα γυρατιά του ο πατήρ Αθανάσιος συνέχεια κοπίαζε υπερβολικά, από αγάπη, για να αναπαύει τους αδελφούς του, για να έχει μισθό από τη γλυκιά μας Παναγία. Από τότε που η συνοδεία πήγε στη Νέα Σκήτη, εκείνος παρέμεινε στην καλύβα της κοιμήσεως της Θεοτόκου σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του. Στο τέλος, όταν χειροτέρευσε η υγεία του, ο γέροντας Ιωσήφ του παρουσιάστηκε στον ύπνο του και του είπε να εγκαταβιώσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Είχαν σαπίσει τα πόδια του από τις οδηπορίες και τις ακάθαρτες τροφές που έτρεγε. Ό,τι ακάθαρτο υπήρχε, ο πατήρ Αθανάσιος το έτρωγε, και αυτό εξαιτίας της πολλής του ταπεινώσεως. Έτσι σάπισαν τα πόδια του και σχημάτισαν σπηλιές μέχρι το κόκαλο. Τα σκουλίκια τον έτρωγαν ζωντανό. Μύριζαν οι πληγές του τόσο άσχημα που ούτε να τις κοιτάξει κάποιος μπορούσε. Και αν θυμούνται οι πατέρες της Φιλοθέου πως ενώ ο πατήρ Αθανάσιος δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει, εντούτοις παραπονιόταν που δεν του έδιναν κάποιο διακόνημα να κάνει και φώναζε: «Πατέρες, μη μου στερείτε το μισθό». Ο αγωνιστής γερο Αθανάσιος ήθελε να κοπιάζει και παράλυτος ακόμα, για να μην στερηθεί τον επουράνιο μισθό του. Έγινε ένα μεγάλο, φωτεινό παράδειγμα για τους υποτακτικούς της Μονής. Πολλοί ταπεινώθηκαν μπροστά του. Ακόμα και τώρα, τόσα χρόνια μετά, τον ενθυμούνται για την αγωνιστικότητά του και τα ηρωικά ασκητικά κατορθώματά του. Προσπαθούσε ο πατήρ Σάββας ο Φιλοθεήτης να τον ανακουφίσει λίγο και να καθαρίσει τις πληγές του, μα η κατάστασή του ήταν φρικτή. Τα σκουλίκια κρύβονταν στα σάπια κρέατά του σαν σε σφουγγάρι. Ω, πώς βρωμούσε ο ίδιος και το κελί του από τα σκουλίκια και τις σάπιες σάρκες του, αφού η γάγκρενα των ποδιών του ήταν τόσο προχωρημένη. Κι όμως ο πατήρ Αθανάσιος έκανε αγόγγιστη υπομονή μέχρι τέλους. Σαν μάρτυρας πήγε. Το 1983 χρειάστηκε να βγω έξω από το Άγιο Όρος και βρήκε την ευκαιρία ο πατήρ Αθανάσιος να γυρίσει πίσω στο αγαπημένο του κελί στη Νέα Σκήτη, εκεί που έζησε τόσα χρόνια σαν ασκητής, εκεί που πέθανε ο γέροντάς του και αδελφός του. Μα δεν είχε πλέον πόδια, είχαν σαπίσει μέχρι το κόκαλο. Παρά τα αυτά, έφυγε από τη Φιλοθέου και σε μισή ώρα απόσταση δεν άντεξε και έπεσε μέσα στα ρουμάνια, μόνος και αβοήθητος. Τον έψαχναν οι πατέρες μέρες ολόκληρες μέχρι να τον βρουν και με ειδοποιούν να γυρίσω στο μοναστήρι. Επιστρέφω και αμέσως τρέχω, τον βρίσκω και του λέω: «Άντε, πατέρα Θανάση, γύρνα στο μοναστήρι». Μου είχε πολλή αδυναμία, μ' αγαπούσε πολύ. «Θα γυρίσω για σένα». Δεν θα γύριζα πίσω. «Πού θα πήγαινες?» «Στην καλύβα μου, στη Νέα Σκήτη». «Εσύ ούτε τα πόδια σου δεν μπορείς να πάρεις. Σε βρήκαν τόσες μέρες πεταμένο και αν δεν σε έβρισκαν θα πέθανε σαν το σκυλί στα μπέλη. Έλα κάτσε εδώ, θα σε μνημονεύουμε, θα σου κάνουμε σαρανταλίτουργο. Μείνε στο κοινόβιο να πας σαν κοινοβιάτης. Θα χαρεί ο γέροντας».
να γυρίσω». Το δέχτηκε για να μην πεθάνει στο ίδιο θέλημα. Ήταν πραγματικός και γνήσιος υποτακτικός. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και κοιμήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1983 σε ηλικία 76 ετών. Κοιμήθηκε σαν υποτακτικός, σαν κοινοβιάτης, αγόγγιστα μέσα σε φρικτούς πόνους και σε βαθυτάτη ταπείνωση, οσιακά. Πήγε να συναντήσει τον αγαπημένο του γέροντα και αδελφό. Πήγε να απολαύσει τους καρπούς των μαρτυρικών κόπων του και των ατελείωτων πεζοποριών και αχθοφοριών του. Και η ηγουμένη του Αγίου Όρους, η Υπεραγία Θεοτόκος, τι οικονόμησε για να τον δοξάσει? Παρευρέθηκαν στην κηδεία του τρεις επίσκοποι. Ηγούμενος να ήταν, τρεις επισκόπους στην κηδεία του δεν θα είχε. Κι όμως αυτό το οικονόμησε η γλυκιά μας Παναγία Μητέρα. Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.